5 λεπτά μετά τις 9, φίλες και φίλοι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Θα συζητήσουμε για τον Ερημίτη και τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση. Είχαμε την νομοθετική ρύθμιση χθες που είχε προαναγγείλει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Γιατί επιλέγει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο να παρέμβει στη συγκεκριμένη επένδυση? Ένα λεπτό. Θέλω λίγο με πολύ ψυχραιμία να ακούσει ο κόμμος της Κέρκυρας τι έχει συμβεί σε αυτή την υπόθεση που κατά τη γνώμη μου είναι εξοργιστική. Mm-hmm. Ο κύριος Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας ήρθε για πρώτη φορά στο γραφείο μου αφού τον κάλεσα, αν θυμάμαι καλά, τέλος Οκτωβρίου. Εκεί του εξηγήσαμε το χρονοδιάγραμμα για την Κασιόπη και τι χρειάζεται να κάνει ο Δήμος. Και μάλιστα του προτείναμε, εάν έκρινε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν ήταν ακόμα σε άρτια κατάσταση λόγω της νεοσυστεθήσας υπηρεσίας του Δήμου, να κάνει τις υψομετρικές αυτές μελέτες mm-hmm. που προβλέπει ο νόμος, να το αναθέσει στον κεντρικό Δήμο της Κέρκυρας. Ο κεντρικός Δήμος της Κέρκυρας, που είχε έτοιμη τεχνική υπηρεσία ούτως ή άλλως, ήταν πολύ πρόθυμο να αναλάβει και να κάνει γρήγορα τις μελέτες να τελειώνουμε. Και ο Δήμαρχος ορκίστηκε στο λόγο της τιμής του ότι δεν χρειάζεται καμία ανάγκη να πάει στο κεντρικό Δήμο της Κέρκυρας, ότι οι υπηρεσίες είναι άρτιες, θα κάνουν πολύ καλή δουλειά και ότι εντός των προβλεπομένων χρονοδιαγραμμάτων θα εγκριθούν από τον Δήμο. Υπενθυμίζω ότι αυτή η έγκριση της ισομετρικής μελέτης είναι τελείως τυπική, έτσι. Η βασική επένδυση δεν κρίνεται από Δήμο. Εδώ μιλάμε για μια επένδυση που έχει ξεκινήσει από το 2014. Mm-hmm. Έχει υποστηριχτεί από τρεις διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, από την κυβέρνηση Σαμαρά Βεντζέλου, από την κυβέρνηση Τσίπρα και τώρα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Ναι. Έχει οδηγεί προχωρήσει... όμως τα υψομετρικά οδηγούν στην οικοδομική άδεια στην ουσία. Θα το εξηγήσω. Η επένδυση έχει προχωρήσει σε ΕΣΧΑΣΕ, έχει πάρει προεδρικά διατάγματα, έχει καταβάλει τίμημα στο ελληνικό δημόσιο, στα ΙΠΕΔ, έχει κερδίσει δικαστικές αποφάσεις, έχει πάρει περιβαλλοντικές άδειες, έχει κάνει τα πάντα. Ό,τι προβλέπει η ελληνική νομοθεσία, τα έχει τηρήσει όλα ο επενδυτής κατά κεραία. Mm-hmm. Το τελευταίο το οποίο μένει για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια είναι αυτό. Το έχουμε ενημερώσει με τον Δήμαρχο. Δεν μας έχει εκφράσει αντίρρηση. Έχει δεσμευτεί ότι αυτό θα γίνει. Επειδή μας καθυστερούσε αυτό να γίνει, τον ξανακαλέσαμε στο γραφείο μου με τον επενδυτή περίπου το μήνα Δεκέμβριο. Εκεί μας έφερε και το προσχέδιο τις αποφάσεις των τεχνικών του υπηρεσιών και μας έδωσε και ένα χρονοδιάγραμμα το αργότερο μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Ιανουαρίου που θα είχε περάσει αυτή η μελέτη των τεχνικών του υπηρεσιών στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Προσέξτε τώρα. Ήδη εμείς είχαμε αρχίσει να αντιλαμβανόμαστε ότι ο κύριος Δήμαρχος στην πραγματικότητα ήταν κατά της επενδύσεως και ότι μας δούλευε. Για να το πω πάρα πολύ απλά. Και αυτό ξέρετε δεν είναι και πολύ εντάξει. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έρθει να πει: εγώ κύριε είμαι κατά της επενδύσεως, θα κάνω ό,τι μπορώ για να σταματήσω. Για να πάρει και το κράτος τα μέτρα του και πολύ διαφορετικό να έρθει εδώ και να υπόσχεται στην κυβέρνηση ότι εντός κάποιων ημερών αυτό θα εγκριθεί. Το οποίο αναλαμβάνω καθαρά τυπικό. Το κράτος έχει ήδη αποφάσει ότι θα γίνει αυτή η επένδυση εκεί. Αυτό δεν μπαίνει σε συζήτηση πλέον, έχει τελειώσει. Λοιπόν. Προεκλογικά βέβαια έβγαινε και έλεγε ότι στην ουσία είναι κατά της επένδυσης και υπέρ της προστασίας της περιοχής. Το τι έλεγε εκείνο προεκλογικά μου με αφήνει παγερά αδιάφορο. Μα δεν φαντάζει πόσο αδιάφορο με αφήνει. Αλίμον αν οι μεγάλες επενδύσεις της χώρας, αγαπητέ, κρίνοντας την προεκλογική ατζέντα του κάθε δημάρχου. Δεν θα είχαμε στην Ελλάδα ούτε μία επένδυση, με συγχωρείτε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ουσία. αφού υπήρξε μεγάλη ζήτηση και με τον τοπικό μας βουλευτή και με την Περιφερειάρχη και με όλους, πάλι δεσμεύτηκε ότι χρειάζεται λίγες μέρες ακόμα για να το περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οφείλω να σας πω ότι σε όλο αυτό το διάστημα, πλήστοι όσοι δημοτικοί του σύμβουλοι και άλλων παρατάξεων είχαν επικοινωνήσει και με μένα και με τον επενδυτή για να εκφράσουν την πλήρη υποστήριξή του στην επένδυση. Δεν ήταν αμφιβολία. Στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλειοψηφία είναι υπέρ της επενδύσεως. Και μάλιστα ευρεία πλειοψηφία. Οι δημοτικοί σύμβουλοι θεωρείτε. Το Δημοτικό Συμβούλιο, φυσικά. Ναι. Απόδειξη είναι ότι στην προχθεσινή συνεδρία, όταν έθεσε έτοιμα αναβολή στην αρχή της συνεδρίας ο κ. Δήμαρχος, την έχασε την ψηφοφορία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε να μην υπάρξει αναβολή. Ναι. Και αφού κατάλαβε ότι θα χάσει την ψηφοφορία, έκανε το αμίμητο. Κατηγόρησε στο Δημοτικό Συμβούλιο την τεχνική του υπηρεσία ότι είναι περίπου άχρηστη και ανίκανη μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι η μελέτη που έχουν παρουσιάσει είναι σχεδόν παράνομη. Με για ποιο λόγο το έκανε αυτό, στράφηκε ο Δήμαρχος στους υπαλλήλους του εναντίον. Για να αποσύρει
τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, αποσύροντας τη μελέτη της τεχνικής υπηρεσίας, δεν μπορούσε να γίνει πια ψηφοφορία. Διότι δεν υπήρχε τίποτα στο οποίο μπορούσαν να ψηφίσουν, αφού είχε αποσύρει τη μελέτη ο Δήμαρχος. Ναι. Όλο αυτό λοιπόν το έκανε, όχι γιατί υπήρχε πρόβλημα στη μελέτη. Προσέξτε, γιατί θέλαμε εδώ πάρα πολύ ειλικρινής. Είναι άλλο πράγμα να πούμε ότι να απαντήσουμε στις ανησυχίες τοπικής κοινωνίας για να γίνει η επένδυση σωστά και με τρόπο όλοι να είναι σίγουροι ότι το περιβάλλον θα προστατεύεται, στο οποίο θέλω να είμαι καθαρός. Μαζί σας 100%. Mm-hmm. Κανέναν δεν υπέγραφε καμία επένδυση με σκοπό να καταστρέψει το περιβάλλον. Και σίγουρα όχι έναν παράδεισο όπως είναι η Βόρεια Κέρκυρα. Εάν ερχόταν εδώ πέρα ο Δήμαρχος και έλεγε «Θέλω ένα, δύο πράγματα, τρία και φέρτε με σε επικοινωνία και με τον επενδυτή και πού ήταν και πώς θα γίνει για να είμαι σίγουρος ότι θα έχω το άρτιστο, το άριστο και το καλύτερο αποτέλεσμα για τους δημότες μου», πάλι μέσα θα ήμουν εγώ. Και μαζί με το Δήμο και με τους κατοίκους. Εδώ δεν έγινε αυτή η συζήτηση. Εδώ έγινε η συζήτηση ενός ανθρώπου που είπε «Παρά τις αποφάσεις των τριών κυβερνήσεων, τριών, παρά το ότι αυτοί έχουν πληρώσει το ελληνικό δημόσιο, άρα θα μπορούν να στραφούν κάτω του δημοσίου και να ζητήσουν τεράστιες αποζημιώσεις. Παρά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Υπεκρατείας, παρά τις αποφάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος, παρά τις αποφάσεις των επιτροπών, παρά, έρχομαι εγώ ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας και λέω όχι». Όχι, μα αυτό μπορεί να γίνει. Ναι. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, να σας... Θέλω να διαβεβαιώσω τους κατοίκους της Κέρκυρας ότι αυτή η επένδυση σέβεται απολύτως το περιβάλλον. Έχουμε βάλει μέσα στους περιβαλλοντικούς όρους τις αυστηρότερες περιβαλλοντικές προϋποθέσεις. Δεν πρόκειται να πάθει ζημιά το περιβάλλον από την επένδυση. Είναι ψευδές αυτό. Είναι ψέματα. Αυτοί οι οποίοι αντιδρούν είναι σε δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία είναι αυτοί που συνήθως αντιδρούν για όλες τις επενδύσεις στην Ελλάδα με πρόσωπο το περιβάλλον, στην πραγματικότητα για ιδεολογικούς λόγους, για να μην κοροϊδευόμαστε, λόγω αντιεπενδυτικής ιδεολογίας, και βρίσκουν το περιβάλλον ως πρόσχημα για να φωνάζουν. Ναι. Και υπάρχει και μια ειδική κατηγορία που την ξέρετε, οι οποίοι έχουν προσωπικό συμφέρον. Και το συμφέρον καταλαβαίνουμε όλοι ποιο είναι. Άμα έχεις μεγάλες διοκτησίες, προτιμάνε ένα άδειο και χέρι μπροστά παρά να υπάρχει επένδυση. Υπήρξαν επιστολές από τέσσερους μεγαλοειδιοκτήτες ξένους της περιοχής. Έτσι, και προς τον Πρωθυπουργό και προς εσάς, που λένε ότι εμείς δεν θέλουμε να προχωρήσει η συγκεκριμένη επένδυση. Συγγνώμη, δηλαδή μου λέτε τώρα ότι ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας εκλοποιεί τα συμφέροντα των τεσσάρων πλουσιών. Αυτή είναι η κουβέντα. Όχι, λέω την εμπλοκή στην όλη υπόθεση. Τι υπάρχει και τι θέση παίρνετε. Όχι, αν μαθεί ο κύριος Δήμαρχος, κύριος Μαχημάρης, ότι είναι εκπρόφαση των τεσσάρων πλουσίων και όχι του ελληνικού δημοσίου, να μας το πει. Εγώ θέλω πολύ να τα ακούσω. Ναι. Γιατί με συγχωρείτε, εάν η κουβέντα είναι ότι επειδή κάποιοι είναι πλούσιοι και ισχυροί και φίλοι μας και μεγαλοδεχούμενοι στη χώρα, θα μας υποδείξουν και πώς το ελληνικό δημόσιο θα χρησιμοποιεί την περιουσία του. Με συγχωρείτε, το οικόπεδο αυτό είναι του δημοσίου. Υπάρχει κάποιος να μας πει στα σοβαρά και δημόσια στην τηλεόραση ότι επειδή θέλουμε να κάνουμε το χατήρι ενός, δύο, τριών, τεσσάρων δισεκατομμυρίων, το ελληνικό δημόσιο θα αξιοποιήσει την περιουσία του? Το λέμε στα σοβαρά αυτό? Τώρα, σε ό,τι αφορά. Και αν θέλουν οι κύριοι αυτοί που είναι σεβαστότατοι και καλοδεχούμενοι και σπουδαίοι, ας αγοράσουν αυτή την έκταση να το κάνουν. Και δεν την αγοράζουν. Δεν κατάλαβα. Και να μην την κάνουν τίποτα. Σωστό και αυτό. Άμα θέλαν τόσο πολύ την έκταση, την αγοράζανε. Δημόσιο διαγωνισμό έγινε. Γιατί δεν πήγαν να την πάρουν. Τώρα. Με συγχωρείτε, εγώ δεν μπαίνω στο ποιο θα την έχει. Εγώ ούτε χώρο έκανα το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμό έγινε δύο κυβερνήσεις πίσω. Ναι. Σας λέω όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σήμερα. Αυτά που ακούστηκαν μέσα στο δημοτικό. Αυτά που σήμερα που μιλάμε, μπορεί να έρθει μια κυβέρνηση και να πει «Καταργώ όλες τις υπογραφές. Όλες τις άδειες, ό,τι έχει κάνει το δημόσιο με τρεις κυβερνήσεις, Σαμαρά, Βενιζέλου, Τσίπρα, Μητσοτάκη, γιατί δεν θέλω ή γιατί έχω τέσσερις πλούσιους φίλους». Έλαξε και Παναγία. Ναι. Και κάτω θα ήμασταν, αγαπητέ. Θα παίρναμε μία επένδυση στην Ελλάδα από αυτή την έννοια. Τώρα, αυτά που ακούστηκαν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στην ουσία μπαίνει στην άκρη, παρακάμπτεται η αυτοδιοίκηση με τον ένα τον άλλον τρόπο. Έχει δεν έχει δίκιο ο Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας? Με την τροπολογία εννοείται. Ναι. Όχι, αυτά δεν είναι πρωτοφανές το θέμα. Θυμίζω ότι όταν χρειάστηκε να δοθεί οικοδομική άδεια για το γήπεδο της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, επειδή επικυβερνήσεως Τσίπρα αυτό, επειδή εκεί δεν υπέγραφε ο τότε δήμαρχος, άλλαξε ο νόμος και τις αντίστοιχες ψωμετρικές μελέτες για αθλητικά έργα τις πήρε το Υπουργείο. Εμείς επεκτείνουμε
την αλλαγή του νόμου που έκανε ο Τσίπρας και το είχε περιορίσει τότε στις αθλητικές εγκαταστάσεις, ακριβώς ήθελε να παρακάμψει την αντίστοιχη τότε αντίρρηση του τότε Δημάρχου Νέας Φιλαδελφίας, ο οποίος σημειωτέων έχασε τις εκλογές, ακριβώς ήταν αντίθετο στο γήπεδο Νέας Φιλαδελφίας και ο κόσμος Νέας Φιλαδελφίας στις επόμενες εκλογές του κ. Μαχημάρη εξέλεξε τον Δήμαρχο των υπέρ της επενδύσεως εκεί. Όπως θα γίνει και στη Βόρεια Κέρκυρα στο μέλλον. Αν υπάρχει ακόμα Δήμαρχος Βόρειας Κέρκυρας, θα το δούμε αυτό. Είναι θέμα άλλου Υπουργείου φυσικά, αλλά το συζητάμε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στην Κέρκυρα είχαμε και μια λεπτομέρεια. Είχαμε προεκλογική διάσπαση του Δήμου από τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλη μια δυσκολία που έβαλαν στην επένδυση. Αλλά αυτό δεν είναι δικαίωμα θέμα του κ. Θεοδωρικάου, δεν θέλω να μπλέξω. Θα το δει η κυβέρνηση συνολικά. Τι εννοείται, ότι υπάρχει θέμα με το κ. Θεοδωρικάου. Όχι, δεν είναι δική μα μόνο, το ξεκαθαρίζω. Απλώς ιστορικά μιλώ για να πάει εδώ. Α. Ότι είχαμε διάσπαση του Δήμου πριν από τις εκλογές. Ναι, εντάξει, αυτό ναι. Λοιπόν, άρα έκανε πιο σύνδετη την επένδυση για το προηγούμενο, καθώς είχαμε ένα Δήμο στην Κέρκυρα. Ενώ τώρα έχουμε δύο Δήμου στην Κέρκυρα. Αυτό λέω, δεν λέει το θέμα. Ναι. Αυτό είναι αλλουνού Υπουργείου. Λοιπόν, επανέρχομαι όμω τώρα για να το ξεκαθαρίσω. Λέω λοιπόν, στην Νέα Φιλαδέλφεια είχε έρθει ο τότε πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, είχε αλλάξει τον νόμο και έτσι βγήκε η οικοδομική άδεια για το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Το θυμάστε? Ναι, βεβαίως. Πάμε λοιπόν εμείς τώρα. Η διάταξη δεν είναι φωτογραφική, δεν γίνεται ειδικά για τη Βόρεια Κέρκυρα. Απλώς, η περίπτωση της Βόρειας Κέρκυρας μας έδωσε να καταλάβουμε ότι δεν θα μπορούμε να πάρουμε καμία επένδυση πουθενά στην Ελλάδα, εάν υπάρχουν επενδυτές που έρχονται η άποψη ότι ό,τι και να σου λένε οι κυβερνήσεις, ό,τι και να σου λένε τα δικαστήρια, ό,τι και να σου λένε τα ΙΠΕΔ, ό,τι και να σου λένε οι οποιοδήποτε ηθήνοντες, μπορεί να έρθει ένας δήμαρχος με μια συγκυριακή πλειοψηφία και να σταματήσει ένα project εκατοντάδων εκατομμυρίων. Επειδή αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα ήταν καταστροφικό για την προσπάθειά μας να προσελκύσουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, δεν ήταν κακό, θα ήταν καταστροφικό για την προσπάθεια. Γι' αυτό τον λόγο αποφασίσαμε να προάσουμε αυτή την τροπολογία σήμερα από τη Βουλή. Θα περάσει η αρμοδιότητα στο Υπουργείο Υποδομών όπως έπρεπε και να είναι από την αρχή. Θα εκδοθούν οι ψηφιακές μελέτες από το Υπουργείο Υποδομών και θα ξεκινήσει το έργο. Μάλιστα. Τώρα, σε ό,τι αφορά. Και επαναλαμβάνω, ακούστε. Θέλω να ακουστεί αυτό που θα σας πω. Και είναι ειλικρινές και το λέω δημόσια. Εάν οι κάτοικοι, γιατί εγώ τους κατοίκους θέλω μαζί στην επένδυση. Η επένδυση αυτή, η ωφελημένη από την επένδυση, δεν ήταν ο Γεωργιάδης. Η ωφελημένη από την επένδυση ήταν οι πολίτες της Βόρειας Κέρκυρας. Αυτόν θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας τους, γιατί όταν θα φτιαχτεί αυτή η επένδυση εκεί και θα φέρνει κόσμο, θα αυξηθεί η τιμή των ακινήτων όλων των γύρω περιοχών, άρα των κατοίκων αυτών που τώρα τα συμφέροντά τους πλήττει ο κ. Μαχημάρης με τη συμπεριφορά του. Αυτόν τα παιδιά θα βρουν δουλειά, αυτόν το εισόδημα θα αυξηθεί. Εάν λοιπόν σε αυτούς τους ανθρώπους που θα τους κάνει πολύ καλό αυτή η επένδυση υπάρχει πραγματική ανησυχία για το περιβάλλον, προσέξτε, όχι προσχηματική, όχι ανησυχία γιατί κάποιος είναι π.χ. κομμουνιστής, λέω ας πούμε κ. Χαλιατσάτος. Κ. Χαλιατσάτος είναι εναντίον όλων των επενδύσεων. Μου λέει να κάνει δηλώσεις κατά της επένδυσης. Μα γιατί υπάρχει μια επένδυση να είναι υπέρ ο κ. Χαλιατσάτος. Δεν είναι κατά της Φραπόρτ. Δεν είναι κατά του Κατάρ στη Ζάκυνθο. Δεν είναι κατά της Κασιόπης. Εγώ ρωτάω, μπορείτε να μου πείτε μια επένδυση να είναι υπέρ ο κ. Χαλιατσάτος. Ποια θέλει, ας πούμε, μία να μας διαλέξει που το αρέσει. Άρα λοιπόν, επανέρχομαι και λέω, στους κατοίκους αυτούς, γιατί εγώ δέχομαι ότι υπάρχουν και τέτοιοι, που έχουν δόκιμη ανησυχία, πραγματική ανησυχία, βρε παιδάκι μου, που έχουν ακούσει διάφορες απόψεις και λένε μήπως παθαίνει κάτι το περιβάλλον, να τους εξηγήσουμε, να τους πείσουμε, εάν υπάρχει και μπορεί να κάνουμε να το κάνουμε, εάν θέλουν να παρακολουθούν, πώς θέλουν να το παρακολουθούν, εάν θέλουμε να έχει απόλυτη διαφάνεια, τους κατοίκους θέλουμε μαζί μας αυτή την επένδυση, η επένδυση γίνεται πρωτίστως για αυτούς. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά... Αλλά αυτή θα είναι μια συζήτηση πολιτισμένων ανθρώπων και όχι μια εκβιαστική συζήτηση του τύπου «Είμαι δήμαρχος και κάνω ό,τι γουστάρω». Ναι. Αυτό δεν υπάρχει. Σας βλέπω ιδιαίτερα έντονο στις αναφορές σας με τον κύριο Μαχημάρη. Μπορείτε να πιστέψετε αλήθεια, θα φέρουμε μία επένδυση στην Ελλάδα με τέτοιου τύπου παραδείγματα. Εμένα δεν με έξερε την έχει εκνευρίσει περισσότερο. Δεν με έχει εκνευρίσει ούτε η πονηριά, ούτε ότι ανέβαλε τη συνεδρίαση, ούτε ότι κατηγόρησε τη δημόσια τεχνική του υπηρεσία, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Ειλικρινά, τίποτα από όλα αυτά με πειράζει. Δικαιωμάτων και κατάφερε τις επενδύσεις στο κάτω-κάτω της γραφής. Ξέρετε τι με έχει ενοχλήσει? Η κοροϊδία. Να αφήσει το Υπουργείο την πρώτη μέρα και να πει: «Κύριε Γεωργιά, δεν είμαι κάτι επενδύσεω. Θα χρησιμοποιήσω κάθε μέσο που έχω να τη θεματίσω». Θα είχα ψηφίσει το νόμο από τον Οκτώβριο. Μάλιστα.
Τώρα, σε ό,τι αφορά τις δικαστικές DNA... Εμείς ότι εκλεγήκαμε από τον ελληνικό λαό προεκλογικά με μία εντολή. Να αλλάξουμε αυτή τη χώρα και να φέρουμε επενδύσεις. Αυτά που λέω τώρα και υπερασπίζομαι, δεν είναι ιδέες που υπερασπίζομαι με τα εκλογικά. Είναι η ατζέντα που είχαν τα κατέβηκα στις εκλογές, είναι η ατζέντα που είχε ο Μητσοτάκης να κατέβηκε στις εκλογές και ο ελληνικός λαός μας ψήφισε να κάνουμε αυτά. Άρα όποιος αντιστρατεύεται αυτά, αντιστρατεύεται τη βούληση του ελληνικού λαού. Σε ό,τι αφορά τις δικαστικές DNA που υπάρχουν πάνω στο θέμα, έχει προσφυγεί ο ενιαίος Δήμος της Κέρκυρας κατά των μονοπατιών. Υπάρχει τι σημασία έχει αυτό. Αυτά όλα θα λυθούν στα δικαστήρια. Ναι. Δεν σταματάνε την επένδυση. Τώρα στο ελληνικό που συζητάμε και ρωτάει η Ελλάδα, ξέρετε πόσες δικαστικές προσφυγές εκκρεμούν. 5. Η μία του Δήμου Αλίμου. Ποιο σα είπε, υπάρχει μεγάλη επένδυση ως καμία δικαστική προσφυγή, αγαπητέ. Ξέρετε, μία να μου δείξει την Ελλάδα. Θεωρείτε ότι είναι αποκομμένα τα δύο θέματα, δηλαδή. Μα εντελώς αποκομμένα. Γιατί αν έρθει μια δικασία που σου λέει να αλλάξουν τα μονοπάτια κατά αυτή την έννοια ή την άλλη να το κάνουν επενδυτές, τι σχέση έχει αυτό με τον πυρήνα της επενδύσεως? Έχει γίνει προσφυγή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης κατά συνολικά της επένδυσης και της πολεοδόμησης του δασικού χαρακτήρα και στο ναυτικό οχυρό που μεταφέρθηκε. Ο καθένας έχει το δικαίωμα να ασκήσει όσα ένδικα μέσα νομίζει. Έχει το δικαίωμα. Είμαστε μια συνταγματική ευτυχώς δημοκρατία με σεβασμό πλήρης ανθρώπινα δικαιώματα και ο καθένας έχει αυτό το δικαίωμα. Εάν κάθε προσφυγή σταματούσε κάθε επένδυση, τώρα θα τρώγαμε πέτρες. Είναι αντιληπτό αυτό? Μάλιστα. Οι άνθρωποι που έχουν αγωνίες θα πάνε να κάνουν τις προσφυγές τους, οι κυβερνήσεις θα ακολουθήσουν απόλυτα την πολιτική τους και θα σέβονται τις δικαστικές αποφάσεις, θα προσαρμόζουν την πολιτική τους κατά τις τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Είναι σωστό το βλέμε? Ναι. Ωραία. Γιατί μαλώνουμε για τα αυτονόητα? Ποια είναι τα αγόρια? Άλλο τα μονοπάτια, άλλο οι δικαστικές προσφυγές, άλλο η επένδυση. Ο πυρήνας επενδύσεως, δηλαδή το σωστό το προεδρικό διάταγμα και το ΕΣΧΑΣΕ και η ώρα έχουν κρυθεί. Δεν αλλάζουν αυτά. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ κύριε Υπουργέ. Θέλω πραγματικά αυτή να πω στο λαό της Κέρκυρας. Η Κέρκυρα είναι ένα υπέροχο νησί. Δεν χρειάζεται να τη διαφημίσω εγώ. Είναι αυτό που είναι. Και η Κέρκυρα όμως χρειάζεται επενδύσεις. Και η Κέρκυρα χρειάζεται να προχωρήσει μπροστά στον 21ο αιώνα. Πρέπει να γίνει στην Κέρκυρα μια συμμαχία λογικών ανθρώπων που αντιλαμβάνουν το συμφέρον τους. Το συμφέρον των Κερκυραίων είναι αυτά που να προχωράνε και όχι να τα σταματάμε. Και πέραν τώρα της Κέρκυρας ως τόπου που έχει αυτή την ανάγκη, γενικότερα για την Ελλάδα, πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Όσοι προσχηματικά εμποδίζουν τις επενδύσεις, στρέφονται κατά των συμφερόντων του ελληνικού λαού. Γιατί αν δεν προσελκύσουμε επενδύσεις, τα παιδιά μας όλα θα φύγουν στο εξωτερικό και θα σβήσουμε. Για να έχουμε χρήματα για συντάξεις, για να έχουμε χρήματα για την εθνική μας άμυνα, για να έχουμε χρήματα για την κοινωνική μας συνοχή, χρειαζόμαστε επενδύσεις. Και αγαπητέ, επενδύσεις δεν θα έρθουν με δημάρχους σαν το μαχημάρι. Δεν θα έρθουν. Όχι για την Κέρκυρα, για πουθενά στην Ελλάδα. Φαντάζεστε να πάρουν τώρα το μαχημάρι ως παράδειγμα οι επενδυτές, να γυρνάνε τα διεθνή φόρα, γιατί οι επενδυτές όλοι στον κόσμο, ξέρετε, μια παρέα είναι. Μην νομίζετε ότι είναι και άγνωστοι μεταξύ τους. Τα roadshow και τα εκκλησίδη είναι παντού σε όλες τις μεγάλες πόλεις του πλανήτη. Και να εμφανίζουν τι πάγανε στην Κέρκυρα. Τι επίθεση έχει αυτό για την Ελλάδα, μπορείτε να μου πείτε? Ναι. Δηλαδή είναι πραγματικά πέραν πάσης λογικής αυτό που έγινε στην Κέρκυρα. Θα σας απαντούσαν εδώ οι αντιδρώντες στην επένδυση ότι είναι πάρα πολλοί άνθρωποι και Κερκυραίοι που δεν είναι κατά των επενδύσεων αλλά σε συγκεκριμένους τόπους. Τώρα νομίζω παίζουμε. Εγώ είπα αυτοί που αντιδρούν στην επένδυση Κασιόπη που μπορούν μια επένδυση που τους αρέσει να κάνουμε στην Κέρκυρα. Τους πω καλό. Ωραία, δεν θέλουν την Κασιόπη. Πείτε μου ποια επένδυση θα τα σφέρω. Οι ίδιοι όμως θα μας πούνε. Θέλετε να βάλουμε ένα στοίχημα ότι όποια επένδυση θα φέρουμε στην Κέρκυρα θα αντιδρούν οι ίδιοι? Αφού σας λέω τον κύριο Καλιακά, δεν φέρω παράδειγμα. Δεν το θυμάστε που πήγαινε με τις αλυσίδες στη Φραπόρη στο αεροδρόμιο? Το ξεχάσατε? Ναι, εντάξει, ο κύριος Καλιατσάτος έχει απαντήσει ότι σε συγκεκριμένες... Ωραία, όταν θα το βγάλετε σίγουρα θα απαντήσει, είναι πείτε μου, να μας πει ο κύριος Καλιατσάτος μια επένδυση που συμφωνεί για τα Ιόνια. Μια, δεν έλεξε μία που θέλει. Δεν υπάρχει καμία.
Στη μία διαφωνεί γιατί είναι, δεν του αρέσει. Στην άλλη διαφωνεί γιατί ξύπνησε στραβά. Την τρίτη διαφωνεί γιατί είναι το περιβάλλον. Την τέταρτη γιατί είναι η ατμόσφαιρα. Την τέταρτη γιατί είναι τα ψάρια. Στην παραδίπλα γιατί είναι τα πτηνά. Έτσι δεν είναι? Α, μιλάμε λογικά μεταξύ μας, μην κοροϊδευόμαστε. Καλύτερα να λέμε ειλικρινώς τι συμβαίνει. Και ποια είναι η ειλικρίνεια? Δεν θέλουν επενδύσεις για ιδεολογικούς λόγους. Μάλιστα. Και να πάνε αυτοί από εδώ, εμείς από εκεί. Να μετρηθούμε. Δημοκρατία έχουμε και οι περισσότεροι κερδίζουν. Άμα είναι περισσότεροι από τη δεύτερη επενδύση, θα είχαν χάσει εκλογές τώρα, και αγαπητέ. Δεν τις κερδίσαμε. Ναι. Με θυμάστε εμένα πριν από τις εκλογές να είμαι κατά της Κασιόπης. Εντάξει, η Κασιόπη, ο Ερημίτης, ήταν σημαία και για τη μία και για την άλλη περίπτωση. Ήταν η πρώτη επένδυση στην Ελλάδα που καταγράφονταν στο πρώτο μνημόνιο. Την έχει υποστηρίξει δημόσια με τα πάθος η κυβέρνηση Σαμαρά. Ναι. Την έχει υποστηρίξει νομοθετικά και δημόσια η κυβέρνηση Τσίπρα. Την έχει υποστηρίξει ο συγκυβερνήτης του Τσίπρα, ο Καμένος, αν θυμάστε, που την προέβαλε συνεχώς στη Βουλή στην επένδυση, θα γινόταν επί των ημερών του εμβληματική. Τώρα την υποστηρίζει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Με συγχωρείτε. Διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις, βουλευτές, υπουργοί, πρωθυπουργοί, δεν ξέρουν τους γίνεται εξαίρεμα μαχημάρης. Και μέσα λογικό αυτό. Λοιπόν, ελπίζω, νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η επόμενη συνάντηση που θα έχετε με τον κύριο Μαχημάρη. Δεν θα έχω καμία συνάντηση με τον κύριο Μαχημάρη και δεν θέλω να έχω καμία συνάντηση μαζί του, γιατί μου είπε ψέματα. Αυτός είναι ο λόγος. Ναι. Απολύτως καμία. Εάν μου είχε πει από την αρχή αλήθεια, θα τον τιμούσα και αν διαφωνούσα μαζί του. Αλλά δεν ανέχομαι το ψέμα. Άστε. Και ο κόμμας πρέπει να ξέρει ότι ο κ. Μαχημάρης είχε εγγυηθεί ότι αυτό θα περάσει. Άρα μας είπε ψέματα. Αν θέλει να έχουμε αξιοπρεπείς σχέσεις και σύνθαμα, λέει την αλήθεια. Ή να καλάσει την επενδύση, μάλιστα. Για ένα, δύο, πέντε λόγους, μάλιστα. Και να κάνουμε να δούμε τους πέντε λόγους και να απαντήσουμε, σας είπα. Εγώ δεν θέλω να το επιβάλλω. Εάν έρθει κάποιο λογικά και μου πει είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα αυτά που διαφωνώ, να μπω μαζί να τα λύσουμε. Όχι όμως να με κοροϊδεύει μέσα στα μούτρα μου, αγαπητέ. Ναι. Όχι, αυτό δεν γίνεται μεταξύ λογικών ανθρώπων. Mm-hmm. Εγώ προτιμώ τον Γαλιατσάτο να πει κάτι καλό. Που θα δείχνει να μου πει: εγώ και δεν θέλω την επέμβαση από την αρχή. Και να έχω μια ιδεολογική πολιτική σύγκρουση και να κρίνει ο κόσμος. Ναι. Πάει να έρχονταν εδώ και να μου λέει τι καλή επένδυση που είναι και μετά από πίσω ένα κανάλι. Γιατί δεν περιμένατε να δείτε ποια θα ήταν και βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου? Μα δεν θα γίνω να το πω. Το Δημοτικό Συμβούλιο στην ουσία ψηφίζει, όχι ο κ. Μαχημάρης. Όχι, κάνετε λάθος. Ο κ. Μαχημάρης είναι ένας του Δημοτικού Συμβουλίου, πρώτη αναβολή και το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε όχι. Και μετά ο κ. Μαχημάρης τέλος απέσυρε την τεχνική μελέτη. Και μετά το Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισε ναι στην αναβολή, ελυπούσε της μελέτης. Δεν υπήρχε τίποτα να ψηφίσουν πια. Ήταν τυπική σουβορία η τελευταία. Ναι, υποσχέθηκε όμως ότι δεσμεύτηκε ότι θα το επαναφέρει. Ποιο το υποσχέθηκε? Αυτό μου έχει κάνει 70 υποσχέσεις μέχρι τώρα, σας λέω. Είμαι πεπισμένος ότι δεν θα έφερνε ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι πεπισμένος. Άστε που είχε στήσει όλο το σκηνικό το προθεσινό, ήταν σκηνικό ψηφοφορία Δημοτικού Συμβουλίου. Έβαλε μέσα όποιον ήθελε να μιλήσει κατά τη επενδύσεω, χωρί να έχει καμιά δουλειά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτή είναι η δουλειά ενός δημάρχου που θέλει όντως να περάσει μια συμμετρική μελέτη για να γίνει η κανονική συζήτηση. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας τώρα. Στημένο ήταν από την αρχή για να μπλοκάρει. Και παραλαμβάνω, εάν μας έλεγε από την αρχή, εγώ δεν θα το περάσω ή δεν θέλω, θα κάναμε τα κουμάντα μας διαφορετικά. Ο κ. Μαχημάρης δεν το ξέρει ο λόγος και μας κοροϊδεύσε. Αυτό είναι που είναι εξοργιστικό. Και μεταξύ αρετών και θεσμικών παραγόντων της πολιτείας δεν χωράνε κοροϊδίες. Όπως εγώ την είπα καθαρά, είμαι υπέρ της επενδύσης και θέλω να γίνει, ας είμαι καθαρά να τίθομαι κατά της επενδύσης και θέλω να γίνει. Κάνω μια λογική συζήτηση. Όχι όμως να τα μας λέει το περάσω και δώσουμε μια εβδομάδα ακόμα και δώσουμε δύο εβδομάδες ακόμα και δώσουμε δύο εβδομάδες ακόμα και πάμε για τον Δεκέμβριο και πάμε τον Ιανουάριο και πάμε τα μέσα Ιανουαρίου και πάμε για τους τρεις ιεράρχες. Λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συζήτηση.